Κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι του αθλητισμού, φίλες και φίλοι του μπάσκετ και του φυσικής λίγας μπασκετάκι, καλώς ήρθατε σε μία ακόμα αναμέτρηση στην Sonic Arena. Πιο συγκεκριμένα παρακολουθούμε την αναμέτρηση μεταξύ Πανικού και Δεν Έχει. Δύο ομάδες βρίσκονται στον ίδιο όμιλο. Προφανώς στη Master League ο Πανικός είναι στο 2-11, Δεν Έχει η ομάδα της Χαλκιδικής είναι στο 5-5. Μέχρι πρώτη πόδια τον Πανικό, ο οποίος κυνηγάει τα play-offs, ας μπει στο Φλεβάρι, οπότε πλησιάζουν τα play-offs και στη Master League. Αυτός έχει πολλούς παίκτες στη διαθεσή και απόψε. Να κάνει floater, δεν θα δικαιώσει τώρα τον Γιώργο. Πριν να δώσω credit σε όποιον έγραψε τα γράμματα, είναι πολύ καθαρά στο σχετικό χαρτάκι. Μια από τις πρώτες επιθέσεις για την ομάδα της Χαλκιδικής, Μιλωνάς. Κίκας, μπαλά πάει στην αριστερή γωνία. Στα 5 δευτερόλεπτα κυκλοφορεί την μπάλα που δεν έχει, θα αστοχίσει τελικά ο Κίκας. Αντωνάκης, φανταστική πάσα, Καραφώτης τρέχει, θα αφήσει την μπάλα στο καλάθι. Πέρασε μπροστά από τον Μούλικα, ο οποίος πήγε να τον κόψει. Έτσι διπλασίασε τους πόντους της ομάδας και μετά την πολύ ωραία πάσα από τον Αντωνάκη. 4-0. Πολυλέον. Εκτελέσει πίσω από αυτό, είναι άσπρος ο Μιλωνάς, υπάρχει αμυντικό rebound. Αντωνάκης, ο οποίος είναι ένας από τον front της ομάδας του Πανικού, είναι παιδί για όλες τις δουλειές εντός εισαγωγικών, παίζει πολλές θέσεις, τον έχουμε δει να παίζει από 1 μέχρι 3 σχετικά άνετα. Υπάρχει το σφύριγμα, αλλαγή κατοχής. 4-0 παραμένει. 1,5 λεπτό στην αναμέτρηση, δεν έχει. Ψάχνουν ακόμα τις πρώτες τους πόντους. Μιλωνάς βρέθηκε ελεύθερος, ο γιατρής είναι άστοχος. Μιλωνάς, άμα βρει ρυθμό 6 από την γραμμή των 6-75, μπορεί να απειλήσει οποιαδήποτε ομάδα και αν έχει απέναντί του. Είναι μέσα, θα το πει, ζήτησε φάουλ, δεν το πήρε ο Γιώργος. Υπάρχει airball. Στην κορυφή στα 14 δευτερόλεπτα του έχουν κάνει τρίπλα, θα δώσει την μπάλα ξανά στον Κοντολέο, λοιπόν πάει μέχρι μέσα, θα αστοχίσει όμως ο Κίκας εκ νέου. Όλα καλά, δεν υπάρχει κάποιος προβληματισμός, χαιρόμαστε γι' αυτό. Γιονάκης σε ρόλο point guard, ο Γιώργος θέλει κάποια ανεβάθη. Στα 17 δευτερόλεπτα πέρασε το κέντρο μπάλα. Πάρει ένα σκρίνο, Αντωνάκης, 13 δευτερόλεπτα. Περνάει ανάμεσα από δύο παίκτες, βρήκε ανοιχτό διάδρομο δεξί, αλλά δεν τον εκμεταλλεύτηκε πλήρως. Δεν άφησε σωστά την μπάλα στο καλάθι. Μιλωνάς, μετά από μια προσπίση, δεν θα κάνει τελικά το σουτ. Θα ξαναπάρει την μπάλα στα 16 δευτερόλεπτα. Κάνει μια μικρή βόλτα μέσα στην αγκίνα. Φανταστική προσπάθεια. Πάει ο ίδιος για το εκπληκτικό ρεμπάντο ανάμεσα σε δύο παίκτες. Αντωνάκης τελικά θα καθαρίσει. Θέλει να τρέξει. Καστή πάσα στον Καραφώτη. Ο οποίος θα πάει για το. Λοιπόν, το ίδιο μετά από μια προσπίση θα μετρούσε το καλάθι αν έμπαινε. Πράγμα που σημαίνει ότι έχουμε τις πρώτες βολές στον αγώνα. Φόλ που έχει χρεωθεί στον Νίκο Μιλωνά. 4-0 παραμένει και μπορεί να αυξηθεί ακόμα παραπάνω για διαφορά για τον Πανικό. Απόλυτη υγεία. Εύστοχος στην πρώτη βολή. Καραφώτης 5-0. Παίρνει τον χρόνο του. Ήταν ωραίο το drive. Αυτό που συμβολεί ήταν ωραίο το drive. Φόραξε κάποιος από τον πάγκο για την προηγούμενη φάση. Συμφώνω, όχι, καλό ήταν. Το λέω. Σκαστή πάσα, Μιλωνάς έχει κρατήσει. Όλη πάσα στην κορυφή βρίσκεται ο Μούλικας. Πάει μέσα, θα μετρήσω και αυτό αν έμπαινε. Θα χειριστεί και αυτός δύο βολές με τη σειρά του. Όλοι που έχει χρεωθεί στον ο Γιώργο με το νούμερο 13. Άστοχος στην πρώτη βολή ο Μιλωνάς. Άστοχος και στη δεύτερη, υπάρχει μάχη για το επιθετικό rebound, δεν θα δικαιώσει τελικά τον οικονό μου. Σε πρώτο χρόνο, αλλά το επιθετικό rebound θα έχει ο Μιλωνάς. Θα κοπεί τελικά η προσπάθειά του παρασυρθεί από τον Σοφιτζό, ο οποίος δίνει στον Καρφώτη πάρα πολύ γρήγορα. Πάει αυτός μέχρι μέσα, βρίσκεται εκεί διάδρομο. Κάλυψε πάρα πολύ ένα αέριο χώρο. 7-0 για τον Πανικό, ο οποίος έχει ξεκινήσει γκιόζο στην πρώτη περίοδο. Έχει κρατήσει τους αντιπάλους του στο 0. Ούτε τώρα θα έρθει η πρώτη πόντι από τον
Μιλωνά, ο οποίος έχει πάρει πολλές από τις επιθέσεις των δεν έχει στα αυτά τα πρώτα 3,5 jump shoot, είναι άστοχο. Είχε υψωμένο χέρι από τον κόσμο του Μίχαλος στην καραμπότη. Τα 0, σκαυτή πάσα υπέροχη. Θα έρθουν τώρα με πολύ εντυπωσιακό τρόπο οι πρώτοι πόντοι για την ομάδα της Χαλκιδικής. Αντώνη, ο οποίος του πήγε σκαστή πάσα, μία ακόμα θα δώσει ο Αντωνάκης. Στον Καραφώτη το παιχνίδι έχει ανοίξει και τα καλά, 9-2. Ψηλό σκορ. Ο Γιώργος, το νούμερο 6, ετοιμάζεται να περάσει στον αγωνιστικό χώρο για τον Πανικό. Κοίταξε το καλάθι, έδωσε την μπάλα και έκανε την κίνηση, δεν πήρε την μπάλα. Ο Αντώνιος, αλλά υπάρχει ένα ακόμα επιθετικό rebound. Πάει μέχρι μέσα, βρήκε ανοιχτό διάδρομο, βρήκε και το καλάθι ο Μουλικάς. Πολύ όμορφο παιχνίδι. Το είπα, θα το ξαναπώ. Τονάκης. Δυσκολεύεται λίγο να περάσει στο κέντρο, τώρα θα το κάνει. 15 δευτερόλεπτα. Έχει μπροστά του τον Μούλικα, ο οποίος παίζει overplay άμυνα. Του βγάζει λίγο το λάδι. Καραφώτης. Σε ρόλο dribbler τώρα, στα 5 δευτερόλεπτα. Θα πάρει ένα screen στα 4. Τονάκης πίσω από το screen για 3 με μεγάλη καμπύλη. Είναι άστοχος, υπάρχει ψηλότερα από όλους. Τελεκίδης, ο οποίος παίρνει το rebound. Από μακριά είναι έστοχο και αυτό. Αυτό είναι δίποτο κάτω χειροκροτούμενος ο Πανικός και από το πάγκο και από την κερκίδα που έχει, αν δεν το καταλάβατε, έχει και κερκίδα ο Πανικός και απόψε. Ζαμψούτ είναι εύστοχο, έχασα λίγο τα λόγια μου, αλλά το σουτ δεν χάθηκε, πιο σημαντικά. Δόνις παραλίγο να χαθεί η μπάλα, θα βγει εκτός τελικά. Τώρα θα πραγματοποιηθεί η πρώτη προαναγγελθής αλλαγή. Ο Γιώργος με το νούμερο 6 αλλάζει το συνονόματό του με το νούμερο 13. Δεν υπάρχει κάποια αξιοσημείωτη αυξομοίωση στο σχήμα του Πανικού. Ο οποίος είναι μπροστά τώρα με 5. 5 λεπτά για το τέλος επίσης. Ωραία τρίπλα του Αντωνάκη, πάει μέχρι μέσα, ανάμεσα σε 2 θα γυρίσει, θα βρει μόνο ταμπλό. Υπάρχει πανταχού παρόν, όχι τα πάντα πληρών όπως αποδείχθηκε στην Καραφώτη, καθώς αυτό έχει στο τρίποντο. Λέιζερ πάσα από τον Κίκα, με άστοχο το jump shot που υπάρχει και από τον Γκοντολέον υπάρχει επιθετικό rebound του Κίκα, Μιλωνάς. Θα πάρει ένα screen στα 8 δευτερόλεπτα, ένα ακόμα πάει. Αντίθετα από αυτό έχει κερδίσει το φάουλο από τον Καραφώτη στην περίμετρο. Δεν φωνάζει κάποιος από τον Πανικό. Αυτή η άμυνα man to man, σου για 3. Μιλωνάς είναι και πάλι άστοχος. Υπάρχει ένα ακόμα επιθετικό rebound. Ο γύρος του επιπόγειο λέει, πολύ όμορφο, αλλά άτσαλο. Πολύ όμορφο Μούλικα. 11-6 παραμένει. Ένα jump shoot, Καρανάσκιος αστόχησε. Να πείτε μου, είπαμε. Μέχρι μέσα θα κερδίσει το φάουλο από τον Αντωνάκη. Τον Λέον. Φάουλο είναι για 2 βολές. Εύστοχος μετά από μια μικρή περιπέτεια της μπάλας. Ο Γκοντολέον στη δεύτερη βολή και η μπάλα θέλει την περιπέτειά της. Ξέρετε, ο Γιώργος, το νούμερο 6, Καρανάσιος, έχει μπροστά στον Γκοντολέον. Αντωνάκης δίνει το σύστημα για off-ball κίνηση. Θα ξαναπάρει την μπάλα μέσα από τη ρακέτα. Την έδωσε ο Καραφώτης στα 4 δευτερόλεπτα. Σκάσει πάσα Καρανάσιος. Δεξί χουκ είναι άστοχος ο Καραφώτης. Δεν θα πάρει το επιθετικό rebound, της Ελεκίνης θα το πάρει. Θα το ξαναδώσει τώρα. Ο Γιώργος υπάρχει deflection από τον Κίκα. Καρανάσιος στα 8 δευτερόλεπτα τώρα. Θα πάρει το σκύριο Καραφώτης από τον Καρανάσιο. Φανταστική τρίπλα πάει μέχρι μέσα. Δεν θα καταφέρει ο Αντωνάκης να τελειώσει την πάση. Βγάζει λίγο με τον εαυτό του και τώρα λέει σε κάποιον από τον πάγκο να σηκωθεί. Πράγματι. Jump shoot θα μετρούσε αν έμπαινε το καλάθι από τον Μιλωνά. Θα αρκιστεί σε 2 βολές ο Γκάρντσον. Δεν έχει. Δημητριάδης ετοιμάζεται να περάσει στη θέση του Αντωνάκη, ο οποίος με το που έχασε το
Όχι, διορθώνω. Βγάζει το περάσει θέση του Καραφώτη. Εγώ μου λάθο. Όποιο βγάζει τη σκοντάφτη. Άστοχο στην πρώτη βολή ο Γιωργάς. Μετά από προτροπή, αν θέλετε, και τη κερκίδα. Πραγματικά έχει κερκίδα στην περίπτωση που δεν το καταλάβατε. Ήταν λίγο δυσδιάκριτο το ομολογουμένο. Έστω στη δεύτερη βολή ο Μιλωνάς, 11-9. Σιγά σιγά αργά, αλλά στιγμή έχουν καταφέρει να κλείσουν την ψαλίδα της διαφοράς οι παίκτες της ομάδας της Χαλκιδικής, παραλίγο να χαθεί η μπάλα. Ο Δενάκης θα συγκρατήσει 10 δευτερόλεπτα. Έχει απέναντί του τον Κοντολέο αυτή τη φορά. Jump shoot με άστοχο τον Ζελεκίδη. Έχουν συμπληρώσει τα ομαδικά τους φάουλ, παίκτες του Πανικού. Υπάρχει deflection και κλέψιμο από τον Ζελεκίδη, ο οποίος θα χάσει λάθος στο λάθος. Πάλι μπάλα, Κίκας. Γιονάς για 3, είναι άστοχος και πάλι. Δεν έχει βρει ρυθμό ακόμα, για να το λέξει 25. Δεν νομίζω να... σταματήσει. Πολύ ωραία προσπάθεια. Αλλά δεν βρήκε το καλάθι. Ο Γιώργος πάει μέχρι μέσα, 2 ακόμα βολές για τον Γιονά. Το νούμερο 15. Υπάρχει η προαναγγελθής αλλαγή και γιατί δεν έχει τώρα. Αναγγελθής θα περάσει εντός. Οικονόμου θα περάσει εκτός. Εύστοχος και στη δεύτερη βολή, 11-11. Οι δύο ομάδες στην απόλυτη ισορροπία, με 2-23 αναπομένουν για το τέλος. Βρείτε παίκτες, φωνάζει κάποιος από τον πάτο, τον δεν έχει. Μούλικας γύρισε με το νούμερο 6, ο οποίος μας έκανε κάποιες δηλώσεις. Φόρ και πάλι, νόμα που σημαίνει βολές. Πρώτος προαναφερθέντας, θα αφήσει την μπάλα στο καλάθι 2 λεπτά πριν τη λήξη της πρώτης περίοδου, 11-13. Υπάρχει φάουλ στο Μεδονάκη τώρα από τον Κοντολέον. Ποιος σήκωσε ακόμα το χέρι του με το που το έκανε, τέλος. Είχαν να δώσουν και έχουν ένα ακόμα να δώσουν οι Βενεκοί. Ο Γιώργος πήρε την ωραία πάσα από το χορευτικό. Οι γκέστη 2 ακόμα βολές. Υπάρχει rebound τελικά, θα το κατοχυρώσει, θα το κάνει σε κύριο Μιλωνάς. Ωραία πάση στην κίνηση, θα να πάρει την μπαλά στην κορυφή, 14-0. Θα να δώσει τον Μπράκα. 9 δευτερόλεπτα, στο 3 από την γωνία, είναι άστοχο, airball. Στον δεύτερο Μπράκα, ίσως περάσει στον αγωνιστικό χώρο, έχει έρθει από τον πάγκο. Θα δώσει κάποιες ανάσες. Λεωνίδου, της έχει περάσει και αυτό στον αγωνιστικό χώρο για Πανικό. Κολόφυλλος, jump shoot, είναι έστοχος. Θέλω να κατέψει την τράπουλα και οι παίκτες του Πανικού, που εκμυδενίζουν τη διαφορά στους 13 πόντους και οι δύο ομάδες.
Δεν πήρε το ελεύθερο σου για 3 σε πρώτο χρόνο, ούτε σε δεύτερο που το λέω. Έδωσε στη γωνία, αλλά αυτό ο Βράγκας υπάρχει μάχη για την περιοχή. Συγκρατεί τελικά. Ο Λεωνάς πίσω πάει μέχρι μέσα. Έχει κρυφτεί από δύο χρόνια που σημαίνει ότι υπάρχει ελεύθερο παίκτη στη γωνία. Σου για 3 είναι άστοχο. Μας το ίδιο το πληθυντικό μπάντο έχει το πάρει ο Τίκας. Παραλίγο να χαθεί η κατοχή από τον Λεωνά. Ο Γιώργος την συγκράτησε, τελεκτήρισε μέσα στη ρακέτα με το αριστερό, δεν κατάφερε. Τώρα έχει βρεθεί ελεύθερος, αλλά είναι πολύ δυνατή η πάσα για να την πιάσει. Ο Μιλωνάς και ο κάθε Μιλωνάς for that matter, ο παίκτης. Σάντσα σε περάσει εκ νέου, με πρώτη φορά στον αγωνιστικό χώρο. Θέση Τσελεκίδη. Τελευταία 33 δευτερόλεπτα βλέπουμε μία από τις τελευταίες επιθέσεις πρώτου δεκαλέπτου. Ο Γιώργος έχει χτυπήσει από 3, δεν θα χαθεί η μπάλα. Λεωνίδου θα συγκρατήσει. Έτσι και δευτερόλεπτα. Αυτός ζητάει την μπάλα, δεν θα την πάρει. Νικολή. Τζαμψούτ είναι άσχημο θέρμπολ. Υπάρχει ξανά η φυσική rebound. Δεν έχει ανανεωθεί ο χρόνος. Για 3 fade away. Για 2 ήταν τελικά παντούσα η μπάλα. Βγήκε και βγήκε. Υπάρχει ξανά η φυσική rebound από την Τσάτσα. 9,9 δευτερόλεπτα έχει πατήσει τη γραμμή των. Τερματισμό, θέλετε. Την baseline. Δεν έχουν φάουλ να δώσουν δύο ομάδες. 9,9. Όλα τα δευτερόλεπτα τους δεν έχει. Αριστερή, τέριγα. Step back shoot για 3. Airball από τον Νεβάμπη το νούμερο 3. Θα βάζει λίγο από τον εαυτό του. 1,5 για το τέλος. Δεν υπάρχει κάποιο time out. Για να δούμε αν μπορεί να βρει κάτι ο πανικός. Τώρα θα πάρει την μπάλα. Ryan B πίσω από το κέντρο. Είναι άστοχος όμως. Δημητριάδης, ως εκ τούτου τελικό σκορ πρώτης περίοδου 13-13. Οι δύο ομάδες βρίσκονται σε αρκετά ψηλό τέμπο, σε αρκετά χαμηλό σκοράρισμα όμως. Βρίσκονται στην απόλυτη ισορροπία των 13 πόντων. Επιστρέφουμε σε πολύ λίγο για τη συνέχεια. Επιστροφή στη Sonic Arena για την συνέχεια ενός πραγματικά πολύ ενδιαφέροντος παιχνιδιού, τόσο από πλευράς θεάματος αυτού καθεαυτού, όσο και από πλευράς βαθμολογικού ενδιαφέροντος. Οι ομάδες είναι στο κυνήγι των playoffs. Κυρίως ο πανικός, ο οποίος βρίσκεται στις δύο νίκες. Δεν έχει, έχουν 5. Είναι σημαντικό. Κάθε παιχνίδι από εδώ και πέρα για την Master League. Ανέκαθεν ήταν, αλλά τώρα πιο πολύ, καθώς οι ομάδες που έχουν σιγουρέψει τη θέση τους στα play-offs μπορούν να μαχηθούν για μια καλύτερη θέση εν ώψη αυτών. Πρώτη κατοχή στην δεύτερη περίοδο για τους δεν έχει. Θα γυρίσει, θα στοχίσει. Παναγιώτης, υπάρχει αμυντικό rebound. 13-13 παραμένει, υπάρχει το πρώτο foul στην δεύτερη περίοδο. Τριάδης σε ρόλο οργανωτή τώρα. 10 δευτερόλεπτα έχουν βγει από τους δύο παίκτες. Ο Γιώργος για 2, μακρινό είναι άστοχος. Υπάρχει αμυντικό rebound και foul από τον Λεωνίδου. Τρέξουμε και λίγο στην άμυνα, λίγο να ξεκινήσουμε τον πάγκο. Παραμονιέται για το 2 φάουλ που έχουν γίνει σε διάστημα ούτε ενός λεπτού στη δεύτερη περίοδο. Λεωνάς πάει μέχρι μέσα, πολύ δύσκολη προσπάθεια, θα στοχίσει, υπάρχει rebound από τον Πολιτόρκο. Θα στοχίσει από 2. Και η κατοχή θα αλλάξει. Ρίλς δεν έχει. Θα στοχίσει ο Μουλικάς. Μητριάδης. Πάλι θα πάει χαμηλά στη ρακέτα από τον Γιώργος. Θα γυρίσει τα βήματα. Yes. Ναι, πράγματι. Βήματα από τον Νικολόπουλο. Άκυρο άλμα. Για 3 Μιλωνάς είναι εύστοχος. Και τελικά θα χαθεί η μπάλα, θα βγει εκτός. Δημήτρη,
Αντωνάκης. 3-16 πάρει το σκρίνο από τον Νικολίτη, πάει να του δώσει την μπάλα. Δεν βγήκε το pick and roll και έτσι ο Νικολίτης θα τρέξει. Θα αφήσει την μπάλα στο καλάθι. 13-18, η διαφορά στους 5 πόντους πέρα τον δεν έχει. Αντωνάκης γυρίζει ελεύθερος, δεν έχει υπάρξει ακόμα time out. Τα ελεύθερα δεν πήρε κάποιο σουτ, σκαστή πάσα στον Παϊκαπλά, ξανά στον Ανάκη, θα συγκριθεί στην μπάλα από μια πάσα που δεν ήταν η καλύτερη δυνατή, θα εστοχίσει στο τρίποντο 16-18. Δόλου πάσα στον Μελάσουτ για 3, είναι άστοχο από την γωνία, αλλά υπάρχει και το rebound του Μιλωνάν, το νούμερο 15-16-20. Λεωνίδου, σαν πρωτές. Θα γυρίσει τώρα η Σβέρς, δεν θα πάρει κάποιος κρίση πρώτο χρόνο. Σε δεύτερο πάει μόνος του μέχρι μέσα, υπάρχει φάουλ. Πες κάτω, όλα καλά συμπίσουμε να είναι, όλα καλά, πράγματι. Πάλι από τον Βράκα, γαλιάζονται οι δύο. Πρώτο φάουλ και για... δεν έχει, στη δεύτερη περίοδο. Ο Γιώργος. Αυτή η μπάλα είναι σαν να είναι πραγματικό. Πολύς. Τα 4 δευτερόλεπτα θα πάρει το screen. Κάτι πρέπει να πάρει το shoot. Δεν είχε ενημερωθεί το shoot που πήρε ένα shoot απλά για να πάρθει. Ο Γιώργος και τώρα τρέχουν στο ανοιχτό γήπεδο. Ο Μούλικας θα αφήσει την μπάλα στο καλάθι. 2 ακόμα πόντια τους δεν έχει. 16-22, προμετρήλη αλλαγή που ο Γιώργος με το νούμερο 13 αναμένεται να περάσει εκ νέου στον αγωνιστικό χώρο, εντός ο Λίγος. Για 3, μια άστοχο από τον Λεωνίδου. Το momentum τώρα λέει δεν έχει δει κάποια ώρα, ωραία πάσα τον Μιλωνά στον Μιλωνά, το νούμερο 3. Σκεφτεί πάσα πολύ, ωραία πάει και ανάποδο λέει από όχι τελικά πάσα, δεν πήρε κάποιο φάουλ. Παναγιώτης, για 3. Με έστοχος. 16-25 και το πρώτο time out στο παιχνίδι θα έρθει σπευσμένα από τον πανικό και θα έρθει πολύ λίγο για τη συνέχεια να είναι μαζί μας. Στρέψαμε στη Σόνη Καρίνα για την συνέχεια ένας πολύ ενδιαφέροντος παιχνιδιού. Το σκορ είναι στο 16-25, οι δεν έχουν καταφέρει να μας κλείσουν τόσο το momentum όσο και την διαφορά. Υπάρχει foul. Γιάννης, ο Γιώργος, ο Μονάκης πιο ψηλό ρόλο αυτή τη φορά. Θα γυρίσει, θα νικήσει το προσωπικό τον αντίπαλο. 18-25, διαφορά σε 7. Πάσα στη γωνία, Μιλωνάς για 3. Ο συνονόματος είχε σηκωθεί από τον πάγκο. Κάνε high five 2. 18-25, διαφορά για πρώτη φορά στους 10 πόντους. Από 2 πήγε να κερδίσει την τρίτη, ο αντίπαλο που ήρθε ως βοήθεια δεν τα κατάφερε. Καραφώτης ετοιμάζεται να περάσει τον αγωνιστικό χώρο, θα αλλάξει τον Γιώργο με το νούμερο 6. Έδωσε το σύνθημα εντός εισαγωγικών λοιπόν, ο Καραφώτης. Ήταν πολύ καλός σε ένα σημείο της πρώτης περίοδου, στην αρχή και στη μέση. Βρέθηκε ελεύθερος να βγάλει τα στόχη όμως. Το ζήγησε, ήταν σωστό να το πάρει, αλλά στόχισε. Μιλωνάς, σκαστή πάσα, ωραία! Αφήσει την μπάλα στο καλάθι, άστοχα όμως ο Κίκας Άτσαλα, η μπάλα θα βγει εκτός. Χειροκροτήματα από τον πόδιο του Μιλωνάσου. Για αυτή την κατοχή, 14 δευτερόλεπτα. Κρίνω. Ωραία, στα 5 δευτερόλεπτα.
καλάθι. 18-30. Δεν έχουν momentum για τα καλά πλέον. 4-28 πριν το τέλος της δεύτερης περίοδου. Μέχρι μέσα θα χάσει την μπάλα ο Κυριάδης. Μεδονάκης θα χάσει τελικά την μπάλα. Ωραία, πάσα πίσω από την πλάτη. Αφήστε την μπάλα στο καλάθι. Κλειστεί ο Καραφώτης, κόλλα φανάζει κάποιος από τον μπάγκο, έρθει και βοήθεια. Δεν θα χαμηθεί τελικά η μπάλα, συγκριθεί, δεν υπάρχει προς πίσω από τον Καραφώτη. Αντωνάκης βρίσκεται ελεύθερος, με μεγάλη καμπύλη είναι άστοχος. Θέλει να τρέξουν οι παίκτες που δεν έχει, πάει μέχρι μέσα. Θα αφήσει την μπάλα στο καλάθι, άτσα. Αρχή επιθετικό ριμπάντο από τον Μιλωνά, μετά την άστοχη που σημαίνει την Αμερική. 18-34. Ο Γιώργος μέσα είναι άστοχος, ένα μικρότερο, ο ίδιος το rebound είναι άστοχος και πάλι 2-2-1, θέλουν να τρέξουν οι δεν έχει. Πάσα στη γωνία, για 3. Συγκριθεί ελεύθερος και εξτόχισε ο Μιλωνάς. Καραφώτης, jump shoot, με μεγάλη καμπύλη είναι έστοχο. Κέρδισε τον προσωπικό του αντίπαλο, τον Μουσίκα. 20-37, θα περάσει το τελευταίο τρίλεπτο, θέλει να παίξει πάρα πολύ γρήγορα, πάει μέχρι μέσα. Υπάρχουν βήματα όμως, δεν υπάρχει καλά στο φάουλ. Βιάστηκε λίγο να πανηγυρίσει ο Ράκας από τον μπάγκο. Πάσα από τον Αντωνάκη, αλλά δεν θα φτάσει ποτέ στον τελικό της επίδοξης από δέκτη στον Προχογιώργο και έτσι θα έρθουν δύο ακόμα πόντι στην ανοιχτό κήπεδο. Εδώ δεν έχει. 20-39, προφορά στους 19 πόντους, γυρίζει ανάμεσα σε δύο πάρα πολύ δύσκολη προσπάθεια, δεν κατάφερε να κερδίσει ο Τελεκίδης. Πρέπει να τρέξουν τώρα, δεν έχει για μία ακόμα φορά. Σκαστή πάσα, θα συγκρατήσει. Ο Μιλωνάς δεν θα πάρει κάποιο σουτ. Ο Ρώμα έχει περάσει πριν στον αγωνιστικό χώρο. Μουλικά σουτ για 3, είναι άστοχο. Από την κορυφή. Όμως, τελευταίο δίλεπτο στη δεύτερη περίοδο. Ωραία πάσα στο Καραφώτη, δεν καταφέρε να συγκρατήσει. Λάτσι στα σκρίν, φωνάζει από τον μπάγκο Μιλωνάς με το νούμερο 15. Θα κάνει κάτι πάρα πολύ δύσκολο. Αλλά πολύ εξηγημένο, αναγκαστικά το λιτήμι, θα σας θέλει περάσει και πέσει κάτω. Έτσι και την κίνηση για να καθυστερήσουν, να φάνε χρόνο, να παίξουν και με το χρόνο οι παίκτες όταν δεν έχει καλά. Το Κοντολέον και πολύ καλά κάνει, δεν έχει λόγο να κάνει το αντίθετο, κάθε άλλο. Συμπληρωθεί ελεύθερος, δεν πήρε το τρίπο του Μιλωνάς. Καλή πάσα, καλό passing game, στα 5 δευτερόλεπτα θα το πάρει. Ο Ράκας είναι άστοχος, υπάρχει αμυντικό rebound. Στα 2 δευτερόλεπτα περίπου υπάρχει και το σουτ. Καραφώτης υπάρχει πάρα πολύ πιεστική άμυνα και τώρα έχει... Όχι ακριβώς. Τι voice track ήταν αυτό, αν είναι δυνατόν. Όχι ακριβώς ελεύθερος ο Κοντολέον. Του βγήκε σε καλό καθώς πήρε δύο βολές, θα μπορούσε να βάλει και το καλάθι. Yeah.
δεύτερη υπάρχει αμυντικό rebound στα ραπόδια. Η deflection ένα ακόμα κλέψιμο δεν θα ολοκληρωθεί αυτή τη φορά από τον Λεωνάρντο νούμερο 3. Κοίταξε τη γραμμή, σου ήταν για 3 αυτό που σιγουρεύτηκε τον Γιώργο. Θα στόχισε, αλλά υπάρχει και φυσικό rebound και καλάθι. Στην ρακέτα από τον Καραφώτη. Παντακού παρόν και τα πάντα πληρών σε αυτή τη φάση. Είναι airball από τον Δράκα, υπάρχει επιθετικό rebound, δεν έχει ανανεωθεί ο χρόνος. Ωραία laser pass από την ρακέτα, υπάρχει foul. Μάλλον έχει συλλογή στον Καραφώτη και είναι για δύο βολές. Θα εκτελέσει ο Παναγιώτης. Στα μοδικά του φάουλ, παραμείνει να χάσει τον Ντονάκη και θα κρατήσει. Στην ελευθερία ακόμα φάουλ να δώσει στην περίοδο. Στην ελευθερία θα τον κρατήσει και είναι και το screen. Στα τέλη στρώματα, οπότε θα πάρει μια πάσα επειδή δεν ήταν καλύτερη δυνατή. Θα γυρίσει, θα στοχίσει. Σα και αρκετή ώρα στον αέρα. Ντονάκη. Δέκα δευτερόλεπτα, όλα γιατί δεν έχει πριν τη λήξη τη δεύτερη περίοδο. Δεν έχουμε να δώσουμε. Για δύο είναι άστοχο airball και θα φέρει το για τον buzzer beater ο Σωτήρης Μουλικάς. Σε τούτο τελικό σκορ δεύτερης περίοδου και συνεπώς πρώτου μισού 22-40. Ο Πανικός έχει καταφέρει να βρει ρυθμό ενδεχομένως να πει δυναμική από την Ξέδρα. Έκτοτε δεν έχει, έπαιξαν πάρα πολύ πιαστική άμυνα, έπαιξαν πάρα πολλούς πόντους στο ανοιχτό γήπεδο, έτρεξαν και κατάφεραν να χτίσουν μια διαφορά η οποία αγγίζει μετά από 20 αγωνιστικά λεπτά στους 18 πόντους. Επιστρέφουμε σε πολύ λίγο για τη συνέχεια, μείνετε μαζί μας. Επιστροφή σε Ζάνη Καρίνα για τη συνέχεια του παιχνιδιού. Του παιχνιδιού που βλέπουμε, προφανώς δεν άλλαξε το παιχνίδι. Στη μέση της αναμέτρησης, αυτό θα ήταν αρκετά απίθανο. Η πρώτη κατοχή είναι για τους. Δεν έχει μετά από πολύ μεγάλη καμπύλη, είναι άστοχο το δίποντο, αλλά υπάρχει επιθετικό rebound και καλάθι 22-42. Στην πρώτη επίθεση του Πανικού πάει μέχρι μέσα, υπόγειο λέει, πάρα πολύ δύσκολη προσπάθεια. Το θέλω να τρέξει, δεν έχει πάει μέχρι μέσα, πήρε τα βήματα, έπεσε κάτω, δεν κατάφερε να αφήσει την μπάλα στο καλάθι. Λονάς, Καραφώτης. Jump shoot είναι άστοχο, υπάρχει μάχη για το επιθετικό rebound, τελικά θα βγάλει τον Πανικό, γι' αυτό είναι η κατοχή. Μπάλα κούμπησε σε παίκτη μέσα στη ρακέτα, τον δεν έχει, πρώτου βγει εκτός. Θα συγκρατήσει την μπάλα που την έπανε παρά ο Καραφώτης. Θα χάσει την παραμύγη για να αντιδεθεί κατά μέτωπο Λεωνίδου. Εναντίον ενός, φανταστική προσπάθεια αξιοποίηση των τριών παιχτών που είχαν στη διάθεσή τους οι Δενέχοι. Τελικώς αποδέχτης ο Βράκας, ο οποίος άφησε την μπάλα στο καλάθι για double score 22-44. Jump shoot είναι άστοχο, υπάρχει ο Αντωνάκης εκεί πέρα, ο οποίος θα γυρίσει από τη μία, θα γυρίσει από την άλλη. Στο σίδερο η μπάλα όμως, δεν κατάφερε να το αφήσει στο καλάθι. Πάσα στον Λονά, ο οποίος καστή πάσα, δεν θα καταφέρει να έρθει στην πάρα καλά ο Παναγιώτης. 22-44 παραμένει. Καραφώτης. Αντωνάκης, το βάζει με τον εαυτό που δεν καταφέρει να κλέψει την μπάλα. Ο Κοντολέων είχε την διάθεση να παίξει για μία ακόμα φορά overplay άμυνα. Έχει πατήσει την baseline ο Καρανάσιος. Έχει ψηλότερο παίκτη αντίπαλό του. Θα βγει το pick and roll, υπάρχει mismatch, υπάρχει ελεύθερος παίκτης, θα φέρει δευτερόλεπτο που πάρει την μπάλα. Κοντολέων, στους διατρείς από την κορυφή, τελείωνε ο χρόνος, είχε ενημερωθεί σχετικά με αυτό από τον πάγκο ο Μουλικάς, είναι άστοχος. 22-44, παραμένει για μία ακόμα φορά, τον Άκης ψάχνει κάποια πάσα, θα την βρει τώρα στα 16 δευτερόλεπτα, Καραφώτης.
Σαν να τον άχει ζήτησε την μπάλα ο Καρνάσιος, δεν την πήρε μέσα στη ρακέτα. Σκέφτηκε ο ψαχοκιαρδός, δεν το πήρε. Jump shoot, πολύ δύσκολο από τον Καραφώτη, ενδεχομένως θα ήθελε να πάρει κάποιο foul, δεν εκνεύσει κάτι τέτοιο. Από τη δεξιά πτέρυγα τώρα η δίπτυση του... δεν έχει. Φανταστική πάσα στο Μιλάνο, ο οποίος θα συγκρατήσει. Θα βγάλει μία ακόμα στη διά 3, ο Βράκας είναι άστοχος. Παίρνοντας μία στη φάση, η οποία δεν ήταν η καλύτερη δυνατή. Μάκης, σκορ έχει κολλήσει εδώ και κάποιες κατοχές. Το 22-44. Οπότες θα γυρίσει, θα εστοχίσει. Κερδίζοντας τον προσωπικό του αντίπαλο, σε αυτό το ποστάρισμα, 24-44 με τα μπλοκ. Πολύ όμορφο καλάθι. Λονάς. Πάει το screen, πάει μέχρι μέσα, θα σταθεί στον αέρα, θα κερδίσει και αυτό στο προσωπικό του αντίπαλο του Λεωνίδου. Πολύ δύσκολη προσπάθεια, 24-46. Λονάχης. Περνάει από πολύ κόσμο, αφήνει την μπάλα στο καλάθι, διαφορά ξανά στις 20. Απίστευτη πάσα η οποία θα βρει τον τελικό αποδέκτη. Συνεργάστηκαν άψοχα για μία ακόμα φορά Κοντολέων και Λονάς. Με πάρα πολύ εύκολη προσπίθηση δεν έχει. Αλλά θα βγει εκτός. Αντωνάκης. Λεωνίδου στα πρωτές έχει απέναντί του Λονά. Δώστε ένα screen φωνάξε κάποιος από τον πάγκο. Δεν πήρε κάποιο screen, στα 1-4 έχει κλειστεί. Για να βγάλει την μπάλα εκτός. Πολύ έξυπνα ενώ έχει κλειστεί. Ο Δημητριάδης αλλά η μπάλα έμεινε στο χέρι του. Αν είχε μερικά δέκατα ακόμα ενδεχομένως να είχε βγει αυτό που πήγε να βγάλει. Και τρίσκει με πολύ μεγάλη καμπύλη, είναι εύστοχος. Λονάς, 26-51. Πολύ κοντά σε ένα ακόμα από τη σκόρη μας στο Ισόν Καρίνα. Κερνάκης. Λονίδου. Λονίδου έχει κλειστεί από δύο, θα βγάλει ωραία πάσα στο Δημητριάδη, ο οποίος θα κλειστεί και αυτός από δύο και θα βγει μπάλα εκτός τελικά. Αυτή τη φορά είναι για τον Μαρικό. Ο Γιώργος θα περάσει στη θέση του Λεωνίδου, ο οποίος θα περάσει για κάποιες ανάστασεις στον πάγκο. Ο Γιώργος. Ο Αντωνάκης με το που πήρε την μπάλα και φτιάξε το καλάθι. 4 δευτερόλεπτα. Είναι ενήμερος. Όχι, δεν είναι ενήμερος τελικά. Βγαίνει να βγάλει την μπάσα. Βγήκε ωραία συνεργασία. Μετράει τελικά το καλάθι. Το τελικό αποτέλεσμα τον Καρανάτσιο. Buzzer beater, 28-51. Δεν ενθουσιάστηκα όσο ίσως να έχετε συνηθίσει, γιατί νόμιζα ότι δεν θα μετρούσε. Λίγο ετεροχρονισμένα το κατάλαβα. Κάνει αργά παρά ποτέ, θα προσπαθήσουμε να ζήσουμε με αυτό. Πάει μέχρι μέσα, θα κερδίσει για μία ακόμα φορά τη ρακέτα τους δύο παίκτες που πήγανε πάνω του, ο Μιλονάς. Πολύ μεγάλο μάτς και από αυτόν. Έχουμε συμπληρώσει 25 αγωνιστικά λεπτά, υπάρχει ένα ακόμα κλέψιμο στη γωνία. Ο Νίκας το έκανε και άφησε την μπάλα στο καλάθι, όντως ο τελικός αποδέκτης για μία ακόμα φορά. Ο Μουλικάς, 28-55. Ξανά κλέψει το δέκατο παίρνει στην κοινωνική του μάλλη, θα βάζει τον εαυτό του ο Μιλέον. Υπάρχει πρόθεση για πάρα πολύ μεγάλο investment, μεγάλη επένδυση στο overplay αμυντικό παιχνίδι των που δεν έχει. Ο Γιώργος. Έχει σταματήσει την τρίπλα, θα βγάλει την ψυχήνη βάση και θα κρατήσει τον Καρανάσιος. Ο Γιώργος στον αέρα άλλαξε απόφαση, θα πάρει ένα σούπι που θα φέρει ο Καραφώτης. Airball. Τον Λέων. Δεν θα πάρει το τρίπο το βήμα, θα πάρει μέσα, θα αρχίσει. Βάλει είναι εκτός. Αντωνάκης. Τζαμψούτ είναι άστοχο από τον Γιώργο.
να τρέξουν για μία ακόμα φορά η Δενέκη, νομίζω αποτελεί πλέον ασμό οριακά πλέον πάνω από την Τεχνίλ. Στον όμο θα βγάλει μία πάσα η οποία δεν θα φτάσει στον τελικό της αποδέχει, δεν την περίμενε πέρα ο Παναγιώτης. Αντωνάκης, σε αυτή πάσα δεν θα χωρίσει να σκηνοτήσει ο Δημητριάδης. Πρώτη στο βάζι λίγο με τον εαυτό του. Το παιχνίδι Ray κυλάει πάρα πολύ γρήγορα. Ένα επιπλέον indicator, αν δεν μας έφτανε το tempo του ρυθμού, είναι το γεγονός ότι οι δύο ομάδες δεν έχουν κάνει ούτε ένα foul στην τρίτη περίοδο μέχρι στιγμής. 0-0, 30. Όχι τίποτα 30. Με 3-37 να απομένουν για το τέλος. Τι και να σου πετύχει. Anyways, στη γωνία μπάλα για μια φορά γιατί στον έχει μια ακόμα φορά. Διότις, θα γυρίσει δεξίχου, θα τον δικαιώσει σφιγμένη γροθιά. Ο Γιούροστεφ πάει μέχρι μέσα, θα μετρούσε αν έπαιρνε ένα πολύ εντυπωσιακό καλάθι. Μετά από Γιούροστεφ και φάουλ και ανάποδο layup. Θα αρκεστεί σε δύο βολές ο γκάρ του πανικού. Άστοχος στην πρώτη βολή, χειροκροτούμενος παρόλα αυτά από τους συμπαίκτες του, όσο από πάγκο και όσο όσο και από αυτούς που είναι στο παρκέ μαζί του. Γκρέσσερ στη δεύτερη, 29-57. Του Λέων ο Γιώτης. Πάρει την μπάλα και θα κάνει κίνηση για μέσα στη ροκέτα. Δεν θα δώσει τελικά την μπάλα μέσα σε αυτήν. Θα ξαναπάρει την μπάλα, jump shoot. Βασικό δίποτε είναι έτσι από το Χίκας. 29-59. Διαφορά στους 30 πόντους, στρογγυλοποιείται. 3 λεπτά από το τέλος. Στην τρίτη περίοδο φορά τριάρια μαζεύτηκαν. Θα δίνουμε real estate στο τέλος. Για 3 είναι άνθρωπος ο Αντωνάκης. Υπάρχει αμυντικό rebound και έχω την εντύπωση ότι θέλει να κάνει φάουλ ο Αντωνάκης. Δεν έκανε τελικά. Γυρίσει, θα εστοχίσει ο Ψυχογιώργος καταχειροκροτούμενος από την κερκίδα που έχουν στήσει φίλε του φίλου του πανικού. 31-59, διαφορά κάτω από τους 30. Σκεφτεί πάσα στη γωνία. Δεν θα βγάλει μια laser πάσα μέσα στην αρκέτα, ο Παναγιώτης θα κατάφερε. Καναβώτης θέλει να τρέξει, έχει απέναντι του τον Κίκα και θα του κάνει το φάουλ. Καλό φάουλ φωνάζει κάποιος από τον πάγκο. Το ποστάρι σε πρώτη φάση, στα 15 δευτερόλεπτα θα γυρίσει, έχει και βοήθεια πάνω του, υπάρχει ελεύθερος παίκτης Τελεκίδης. Μέσα θα αφήσει την μπάλα στο καλάθι. Τελεκίδης, 33-59, τρέχουν ένα μικρό σερί, 4-0 οι παίκτες του πανικού τώρα. Στις 26 πόντους διαφορά. Κίκας, θα πάρει το τρίποντο σε πρώτο χρόνο Βράκας, ούτε σε δεύτερο, θα δώσει ένα screen και την μπάλα. Να, για 3, αυτός είναι άστοχος, υπάρχει αμυντικό rebound από τον Παρανάτσιο. Τον Άγγεσο αχάσει την μπάλα, σε τα χέρια και τρέχει. Έχει αφήσει πίσω τους δύο παίκτες που τον κυνηγούσανε. Κίκας θα αφήσει την μπάλα στο καλάθι. 33-61. Δεν έχει κάνει ακόμα φάουλ ο Πανικός στην περίοδο. Καλαφώτης. Ο Γιώργος πάρει το screen, θα στάρει πίσω από αυτό, είναι άστοχος, υπάρχει rebound από τον Παναγιώτη και τώρα θέλουν να τρέξουν οι παίκτες τον Δενέκη, θα δώσει σκαστή πάσα στον Οικονόμου που ακολουθούσε την μπάλα, υπάρχει deflection, θα ξαναπάρει ο Κίκας, θα το βγει εκτός, έχει βρεθεί αρκετά ελεύθερος για να μην το πάρει, θα πήρε αλλά στόχος ο Παναγιώτης, υπάρχει μάχη για το rebound μεταξύ Τελεκίδη και Καρανάτσιου, λίγο suffering from success οι παίκτες του πανικού, δύο παίκτες είχαν πάει πάνω για το rebound, υπάρχει κι αυτό. Υπάρχει σπήριγμα. Σε πέσει κάτω προηγουμένως ο Γιώργος, το νούμερο 6. Κλείσε, κλείσε, κλείσε! Κλείσε, κλείσε, κλείσε!
τα τελευταία δευτερόλεπτα πάρ' του, τη φωνάζει από τον πάγκο ο Κοντολέων για τον προσωπικό του δίπολο. Αντωνάκης έχει κλειστεί ανάμεσα σε δύο χωρίς φάουλ, φωνάζει πάλι ο Κοντολέων. Θα γυρίσει, θα μετρούσε το καλάθι αν έμπαινε. Ωραία πίβοτ κίνηση από τον Αντωνάκη, ο οποίος θα αρκεστεί σε δύο βολές. Πρώτη βολή ο Αντωνάκης. Αφιβολικό στη δεύτερη. Υπάρχει φάουλ στη γωνία από τον Παναγιώτη. 13 δευτερόλεπτα, όλα για τους δεν έχει. Θα πάρει ένα σκρίν στα 10 και θα εκτελέσει πίσω από αυτό. Για τρίτη είναι άστοχος. Μετά το σκριν του Έλλους Οικονόμου, ο Καρβώτης θέλει να τρέξει στο ανοιχτό γήπεδο, θα πάει μέχρι μέσα, θα κερδίσει τον προσωπικό του αντίπαλο στον αέρα. Θα αφήσει την μπάλα στο καλάθι, 35-61. Παρά έναν πόντο, ο double score. Όχι, τι λέω. Θα καλά. Παρασύρθηκα. Από το ρυθμό του παιχνιδιού, από το φρενήρι αυτό ρυθμό του παιχνιδιού, το score είναι στο 35-61. Δεν είμαι καλά στα μαθηματικά, το έχουμε πει αρκετές φορές. Όπως και να έχει, η διαφορά είναι στους 26 πόντους. Εντάξει, αυτό το βρήκα. Επιστρέφουμε σε πολύ λίγο για τη συνέχεια, μείνετε μαζί μας. Επιστροφή στη Σόνη Καρίνα για την τέταρτη, τελευταία, ενιαία περίοδο του παιχνιδιού. Ο σκόρ είναι στις 35-61. Στους για τρεις υπάρχει επιθετικό rebound από Νικολή. Στην πρώτη επίθεση του πανικού για την τέταρτη περίοδο. Θα σας περάσει και αυτό το σημαντικό στο χώρο εκ νέου. Έχει κλειστεί ο Νικολής, θα συνεχίσει, παραγωγή εκτός. Τέσσερα δευτερόλεπτα στον πανικό. Σαν σου το πήρε, αστόχησε όμως ο Γραφώτης και βρεθεί αμυγός ελεύθερος. Για τρεις έχει βρεθεί ελεύθερος, αλλά αστόχησε. Μπράγκας, Γραφώτης σε rebound και σε ρόλο οργανωτή κατ' όπως όλα δείχνουν. Υπάρχει φάουλ. Σκόρ μπάν μετά από άστοχο σουτ. Δεν θα καταφέρει ο ψηφιακός στο νούμερο 13. Θα αφήσει την μπάλα στο καλάθι. Μέσα στη ρακέτα θα γυρίσει, έχει χρυφθεί και αυτός από δύο. Ο Παναγιώτης θα γυρίσει με ένα δεξί του και θα βάλει ένα πιο δύσκολο προηγουμένο από πιο μακριά, πάλι μαρκαρισμένο, τώρα θα το καταφέρει. Θα πάρει την μπάλα, θα δώσει στο δεξί διάδρομο, θα γυρίσει ο Τσελεκίδης. Να τσάτσας, το 1-2 Καρχώτης. Δεν θα πάρει ένα ακόμα jump shoot από αυτά που του αρέσουν. Για τρεις ψηφοδιώνας είναι άστοχος με το νούμερο 13. Θα γυρίσει, fade away είναι εύκολο. Το δίποντο από τον Λιονά. Ένα shoot μέσης απόστασης. Πολύ μεγάλος επιθετικός πλουραλισμός από όσους δεν έχει, οι οποίοι είναι μπροστά εδώ και πάρα πολύ ώρα σε momentum από το δεύτερο δεκάλεπτο και μετά ήταν πάρα πολύ δισκαδόρικοι εδώ εισαγωγικών, θα μου επιτρέψει την έκφραση overplay άμυνα, ρίσκαραν πολύ και έκλειψαν πάρα πολλές μπάλες. Κατάφεραν να διαβάσουν πάρα πολλά plays του πανικού. 37-63, jump shoot αυτή τη φορά θα στοχίσει ο Μιλάκης με το 15, 37-63 παραμένει. Δεν έχει κάνει φάουλ ο πανικός ακόμα, στα 18 δευτερόλεπτα τώρα θα περάσει μπάλα, πάει στο τζάζ, για 3, airball υπάρχει, προσπάθησε για αμυντικό rebound, δεν θα καταφέρει να συγκρατήσει ο Μιλάκης. Την μπάλα είναι για το πανικό, ένα αρκετά αναπάντεχο δωράκι εντός εισαγωγικών.
Κλειστή ανάμεσα σε δύο λυκολείς, στα 6 δευτερόλεπτα. Λεκίδη στα κοπή αλλά με φάουλ για δύο βολές. Εντυπωσιακό κόψιμο αλλά με φάουλ. Τα απαγορευμένα είναι και τα πιο ωραία μερικές φορές. Πιο μαγευτική παραλία στον Παράδεισο ήταν πάντοτε η κόλαση, λέει μια παρεμιά. Τελεκίδη στις βολές. Άστο προς την πρώτη. Αυτές στη δεύτερη, ο ίδιος τεπιστικό rebound. But wait, there's more, σαν να λέει. Καραφώτης. Πάσε στον πτωχο Γιώργο. Προς τη γωνία υπάρχει deflection. Νονάση. Νολουκ πάσα, συγκρατήσει ο Βράκας. Πάνε ξαναδώσει την μπάλα, δεν κατάφερε, υπάρχει κλέψιμο. Σάσας. Ωραία πάσα του Καρακώδη, δεν θα καταφέρει αυτή την μπάλα στο καλάθι. Δεν αφιβάλλω. Λουκάς. Μέσα θα μετρήσει αν μπήκε. Θα κερδίσει και μία βολή. Το φάουλ που χρειάζεται στον Τσάτσα. Μέσω τρίποντο ολοκληρώθηκε. Ο Δονάκης έχει βρει τείχο απέναντί του τον οικονόμου. Υπάρχει κάποιο φάουλ, υπάρχει κλέψιμο. Καλύπτει πάρα πολύ χώρο τόσο τραπέζι όσο και ένα αέριο. Και άφησε την μπάλα στο καλάθι για δύο ακόμα πόντους. Ο Κίγκας. Καραφώτης πατάει πολύ γερά. Αφήνει και αυτό την μπάλα στο καλάθι. Περνώντας δύο παίκτες που είχαν πάει πάνω του. Ο ένας μετά τον άλλον. 39-68. Η Αλόμπα θα συγκρατήσει, θα γυρίσει, δεν θα καταφέρει να στοχίσει όμως ο Δικάς. Ο Δονάκης από το δεξί διάδρομο, πάει μέχρι μέσα, 5-1-2, πάει στο coast to coast ο Δονάκης, βρίσκοντας δύο πόντους, με το έτσι θέλω, 41-68. Ο Δικάς. Δονάς. Να είναι από δύο στον τρίτο, παραλίγο να χάσει την μπάλα. Ο Δονάκης του διατρίσει, είναι έτσι, από τη γωνία έχει βρεθεί ελεύθερος. Πολύ ελεύθερο για να μην το πάρει. 41-71 διαφορά εκ νέου στους 30 πόντους. Έτυχε 40 για το τέλος. Ο Γιώργος πάει μέχρι μέσα, θα μετρήσει αν πει δεν μπήκε. Έτσι μία ακόμα αλλαγή. Διπλή μάλιστα. Ο Ντολέων και οι Λονάσεις θα περάσουν στον αγωνιστικό χώρο. Ο Μπράκας και Παναγιώτης θα περάσουν εκτός. Αντωνάκης πίσω από το screen στο 3 είναι άστοχος. Έλτος ωραίος screen ο Νικολής. Jump shoot μαρκαρισμένο μετά το φυσικό rebound από τον Καραφώτη, είναι και αυτό άστοχο. 41-71 παραμένει. Τουλέον. Jump shoot εκτός ισορροπίας. Να υπάρχει ένα ακόμα επιθετικό rebound. Βρέθηκε ελεύθερος. Κοίταξε το καλάθι μου, λυκάζει με το shoot. Πάρτο φωνάζει από τον πάγκο Μιλονάκη το νούμερο 15. 5 δευτερόλεπτα. Διατρέχει με πάρα πολύ μεγάλη καμπύλη, εύστοχο από την κορυφή. Από το Μιλονά με το νούμερο 3. 41-74, Αντωνάκης. Στο προτές, πάρει ένα ακόμα σκρίνι από τον Νικολή, πήγαινε το 23 στην μπάλα, δεν θα βγει το Μικερόλ, ήταν πιο πίσω από ότι ήταν η μπάλα. Το δεύτερο τώρα φέντας και τώρα θα έρθουν δύο ακόμα πόντι. Και δεν έχει. Με τελικό αποδέκτη τον Κίκα. Υπάρχει η τάιμα που έχει καλέσει ο Πανικός. Συνέχουμε σε πολύ λίγο η συνέχεια. Το σκορ είναι στο 41-76, 4-35 πριν το τέλος της τέταρτης περίοδου.
Επιστροφή στη Sony Carina για τα τελευταία 4:35 της τέταρτης περίοδου. Σκορνίες του 41-76, σε περίπτωση που το ξεχάσατε πριν από ένα λεπτό που είδατε. Πρώτη κατευθύνη για τον Πανικό μετά το time-out, αυτός είναι αυτός που πήρε το time-out. Ότι είναι η πάσα με τη σκάδη να βγει πολύ ψηλή για να πιάσει σας. Υπάρχει κλέφτη που είναι πολύ μέσα στη ρακέτα, βγει να βγάλει μια πάσα στον Καραφώτη, λάθος στο λάθος. Και στη νέα κατοχή, λίγο το λέω. Jump shoot είναι άσχημο τον οικονόμου, ο οποίος είναι αρκετά ελεύθερος, 4-5 για το τέλος πλέον. Κοντολέον του οικονόμου, ξανά κοντολέον στο 3 με ένα ωραίο τριγωνάκι. Καλό ήταν φωνάζει κάποιος από την πάγκο, συμφωνώ, ωραία δημιουργία, ωραία κυκλοφορία. Λεωνίδου, θα αποπροσπίσει, θα κερδίσει τον οικονόμου επαρκώς για να πάρει το σούτ με ελευθερωθεί, αλλά στόχισε. Κοντολέον, σε αυτή πάσα θα γυρίσει με ανάποδο λεία, πολύ δύσκολο, Μιλωνάς δεν καταφέρει. Με τον Άχης. Δεν κάνει τη δίπλα πίσω από την πλάτη, τελικά θα συγκρατήσει. Έχει βγει στη γωνία, υπάρχει deflection, θα συγκρατήσει ο Καραφώτης την μπάλα. 10 δευτερόλεπτα. Είναι άλλο παίκτη τώρα. Λεωνίδη έχει βρεθεί ελεύθερος, δεν το πήρε και δεν στο καλάθι. Τσάτσα. 3 δευτερόλεπτα, κάποιος πρέπει να ζητάρει στη 3. Είναι άστοχος, μόνο ταμπλό. 41-76. Τώρα θέλω να παίξουν γρήγορα για μία ακόμα φορά. Δεν έχει, έχω την εντύπωση ότι ο Μιλωνάς είτε τον τρέφ μαύρη φανέλα και εκεί έδωσε την μπάλα, έτσι τον δώσει σχεδόν. Μπορεί να κάνω και λάθος, αλλά νομίζω κάτι τέτοιο συνέβη στην προηγούμενη φάση. Όμως και να έχει κατοχή είναι, γιατί δεν έχει εκ νέου. Καυτή πάσα μέσα στη ρακέτα, θα χαθεί η κατοχή. Δεν κατάφερε να συγκρατήσει ο Μουλικάς. Παραφορά είναι για τον Πανικό. Μάκης. Ο Νάκης έχει κλειστεί από δύο για μία ακόμα φορά. Το έχουμε δει πάρα πολλές φορές να συμβαίνει αυτό. Όχι μόνο στον Νάκη, στον εκάστοτε διαχειριστή του Πανικού. Καραφώτης θα γυρίσει, θα στοχίσει. Πολύ αποφασιστικά. Πολύ αποφασιστικά γύρισε, όχι πολύ αποφασιστικά στόχισε. Ο Λέων. Ξαναπάρει την μπάλα, άλλαξε με τον Παναγιώτη. Στην 3 είναι άστοχο τελικά. Καραφώτης. Έχει βρει τείχο απέναντί του στο 16 δευτερόλεπτο. Λεωνίδου σουτ για 3 είναι εύστοχος! 44-76. Έχουν ένα ακόμα φάουλ να δώσουν οι συνέχοι. Έχουν 3 φάουλ να δώσουν οι παίκτες του Πανικού, οι οποίοι παίζουν σε άμυνα ζώνης τώρα. Απλωμένα χέρια. Θα βγει η άμυνα. Καραφώτης έκλεψε, συγκράτησε ο Τσάτσας που θα δώσει τώρα την μπάλα. Ωραία δημιουργία, ωραία συνεργασία με τον 2. 46-76, ένα μικρό σερί 5-0 τώρα για τον Πανικό. Υπάρχει σφύριγμα της κόρνας, αν μου επιτρέπει η λεξιπλασία, δεν το σώζω. Υπάρχει κόρνα τέλος πάντων, υπάρχουν αλλαγές για τους τελειάχοι. Έχουμε περάσει ψήφος στο crunch time στην Sony Carina. Ορισμός που είχα και στο χωριό μου προφανώς. Στην 3 Μιλωνάς με το νούμερο 3 είναι άστοχος. Διαφορά παραμένει στους 30 πόντους. Από το screen Δημητριάδης, μέχρι μέσα με αριστερό θα στοχίσει. Το λέω. Ωραία την μπάλα, μέχρι μέσα ανάποδο λέει, δεν θα καταφέρει να στοχίσει. Ο Γουλικάς. Τον Άγκης. Σκαστή πάσα, ωραία ο Λεωνίδης, δεν θα καταφέρει να συγκρατήσει. Μια ακόμα αλλαγή κατοχής. Θα ακολουθούμε μία από τις τελευταίες σιγά σιγά επιθέσεις του παιχνιδιού για τους που δεν έχει. Γενικότερα του παιχνιδιού. Καθώς είμαστε ακόμα στον πρώτο πυλόν για το τελευταίο λεπτό της αναμέτρησης. Μια αναμέτρηση στην οποία ο Πανικός είχε κάνει πολύ καλά πράγματα στην πρώτη περίοδο. Για 3! Η μπάλα θα μπει τελικά. Περιπέτεια που λέγαμε προηγουμένως στην μπάλα. Έστω ο Δράκος. Από το δεύτερο δεκάλεπτο και μετά έπαιξαν πάρα πολύ πιεστική άμυνα. Πάρα πολύ... σε πάρα πολύ μεγάλο ποσοστό overplay άμυνα, ή δεν έχει. Κατάφεραν να αποκρυπτογραφήσουν κάποια από τα plays του Πανικού. Και συνεπώς να βγουν πάρα πολλούς συνδυασμούς και πάρα πολλούς πόντους. Θα συγκρατήσει την μπάλα ο Δημητριάδης στο 3 είναι εύστοχος! Χαμογελάει ο
ο Γιώργος καθώς δεν είχε σκοπό να του δώσει την μπάλα, την έχασε και την συγκράτησε ο Τριάδης. Ο Ράκας βρέθηκε ελεύθερος, δεν θα πάρει το τρίποδο, υπάρχει micro deflection, θα συγκρατήσει την μπάλα ο Μιλωνάς. Πίσω από screen, κάνει ωραία τρίπλα, θα χάσει προς τη μην, θα μου δώσει τη γωνία σου. Για 3, είναι άστοχο από τον Μιλικά. Τελευταία 18 δευτερόλεπτα, πατάει ένα μικρό φρένο ο Δημητριάδης για να δούμε αν θα υπάρξει μια τελευταία επίθεση. Υπάρχει μπάλα εκτός, ο Αντωνάκης είχε πάει να συγχαρεί τους αντιπάλους στον πάγκο. Δεν είχε αντιληφθεί την μπάλα που ερχόταν σε αυτόν. Η μπάλα θα μπει στο παρκέ. Τελικό σκορ 49-79. Τελικό σκορ 49-79. Η διαφορά στρογγυλοποιήθηκε στους 30 πόντους. Οι δύο ομάδες βρέθηκαν αντιμέτωπες. Σιγά σιγά πλησιάζουμε και στα play-offs. Έχουμε μπει στον Φεβρουάριο. Νομίζω είπαμε ότι θα πούμε τόσο εμείς όσο και οι ομάδες πιο σημαντικά. Συνεπώς, κάπου εδώ πέρα η συγκεκριμένη μετάδοση φτάνει στο τέλος της. Από όλους όσους συνεργάστηκαν για να έχετε οπτικό ακουστικό υλικό από τη διοργανώτρια αρχή, από τους παίκτες, από τους διαιτητές, από το staff. Από όλους. Ευχές για όμως τη συνέχεια να είστε καλά. Γεια σας.